Η απόφαση σήμερα, τα νησιά έρχονται εδώ να διαδηλώσουν ενάντια στην απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της κυβέρνησης, την ώρα που όλοι διαδηλώνουν και διεκδικούν τον απεγκλωβισμό των μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά μας, να πάρει με τέτοιο αυταρχικό τρόπο την απόφαση να δημιουργήσει ακόμα ένα κέντρο φυλακές στα νησιά του, να δημιουργήσει κέντρο φυλακές στα νησιά του Αιγαίου. Το αίτημα των κατοίκων δεν ήταν να μετατραπούν τα ανοιχτά κέντρα σε κλειστά και να εγκλωβιστούν, να μετατραπεί σε μόνιμο κέντρο εγκλωβισμού τα νησιά μας χιλιάδων ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Το αίτημα των νησιωτών είναι να απεγκλωβιστούν τώρα οι πρόσφυγες και μετανάστες, να κλείσει το έσχος της Μόριας και να μην δημιουργηθεί καμία νέα δομή φυλακή που θα εγκλωβίζει ανθρώπους που δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις χώρες προορισμού τους, και για να γίνει βέβαια αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει πίσω την υπογραφή της από την απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και υλοποιεί η σημερινή, και να πάρει πίσω την υπογραφή της από τη συνθήκη του Δουβλίνου που μετατρέπει τη χώρα μας στη χώρα εγκλωβισμού τόσων χιλιάδων ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιεστεί και να αναλάβει τις ευθύνες της, να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους που η ίδια με την πολιτική της διώχνει από τις χώρες της. Η αποφάση των νησιωτών είναι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, να διαδηλώσουν βέβαια αποκλείοντας φωνές που στρέφουν τα βέλη τους ενάντια στους κυνηγημένους και στους μετανάστες, αλλά να στρέψει τα βέλη της ενάντια στις κυβερνήσεις και στην πολιτική της. Ευχαριστούμε.